Μετά το δρυμή κατηγορό κατά της Τουρκίας στην διακήρυξη του Καΐρου, έφτασε η ώρα της Ευρώπης να εξαπολύσει τα βέλη της κατά της Άγκυρας. Ο Ντόναλτ Τούσκ έρχεται στη Λευκοσία και συναντά τον πρόεδρο Αναστασιάδη στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, προαναγγέλλοντας την καταδίκη των Βρυξελών στην τουρκική πειρατεία, όπως αυτή αναμένεται να επικυρωθεί στην επικείμενη σύνοδο κορυφής. Η παρουσία του Ντόναλτ Τούσκ αναμένεται να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις διπλωματικές προσπάθειες της Λευκοσίας για αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όπως είναι γνωστός, κινείται η κυπριακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με όλα τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία... τα προβλήματα τα οποία προξενεί η Τουρκία. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ξεκάθαρα λόγο για εισβολή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Είναι μια εισβολή στα ύδατα της Κύπρου, η οποία το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αμφισβητεί και παρεμποδίζει την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι, τι κάνουμε εμείς. Την εκτίμηση πως η Τουρκία ακροβατεί και κάποια στιγμή θα πέσει, εξέφρασε ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος ανέβηκε το πρωί τα σκαλοπάτια του Προεδρικού. Η πορεία που εχάραξε ο φίλος μου Ερντογάν, ελαθασμένη. Ούτε η Ευρώπη τη θέλει, ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία, ούτε μεγάλες δυνάμεις. Σχηνοβατή. Κάπου θα πέσει από το σχοινί. Όλο αυτό το σκηνικό εξελίσσεται την αναμονή των ειδοποιήσεων Γκουτέρες προς τους δύο ηγέτες για τριμερή συνάντηση. Με τα Ηνωμένα Έθνη να ποντάρουν και στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η δική του αντιπρόσωπος στην Κύπρο. We have two leaders that are trying to get back to the negotiation table, and this is extremely important. But I very firmly believe that if they don't have the people behind them, and if there's not a foundation for peace, it will be very hard to have a sustainable peace. Αναφορές που έγιναν στα δικαιωτικά βραβεία του Stelios Foundation.